Και η απαξίωση του εθνικού ιδεώδους, η σημερινή επέτειος ενσωμάτωσης έχει αποκτήσει το δικό της ξεχωριστό νόημα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με ζωφερότερο τρόπο. Οι πόλεμοι συνεχίζονται και τραγικά δυστυχήματα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Τι άλλο θα μπορούσε να παρακινήσει τους νεαρούς φοιτητές, ανάμεσά τους και δωδεκανήσιους φοιτητής, που με αυτοθυσία έσωσαν δεκάδες συνανθρώπους μας στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εκτός από τον σμιλευμένο ορμέμφυτο της νέας γενιάς, η οποία έχει ταυτιστεί με τον ηρωισμό που επέδειξαν οι πρόγονοί τους στις διάφορες προκλήσεις του παρελθόντος. Άλλωστε, προβάλλοντας τα πρότυπα των ηρώων του παρελθόντος, εκολάπτονται ήρωες του παρόντος και του μέλλοντος. Χάρη στην αυτοθυσία των νησιωτών, σπαρμένα στη θάλασσα του φωτός, τα 12 νησιά ανασένουν σήμερα τον αέρα της γαλήνης και της ομορφιάς, προτάσσοντας τα ιδανικά που η σοφία τόσων αιώνων τα έμαθε. Την ειρήνη, την αγάπη στον άλλον, τη φιλοξενία, το σεβασμό στο διαφορετικό και την αγάπη στην ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, οι επόμενες γενιές, ως υποστηρικτές της Εθνικής Ενότητας, θεωρούμε χρέος μας όχι μόνο να εορτάζουμε πανηγυρικά τη σημερινή επέτειο της ενσωμάτωσης, αλλά και να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε την αξιοπρεπή επιβίωση της Δωδεκανήσου και το αίσθημα ασφάλεια των κατοίκων της. Η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική ευημερία των νησιωτών, η εξασφάλιση της άμεσης πρόσβασης στους τομείς της υγείας και η ενίσχυση της σύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα αποτελούν ζητήματα κέρυας σημασίας, τονίζοντας την αναγκαιότητα να παραμείνουμε ενσωματωμένοι και όχι απομονωμένοι. Η οπτική γωνία τοπικών, εθνικών και υπερεθνικών φορέων οφείλει να εστιάζει στην αντίληψη ότι η θάλασσα δεν μας χωρίζει. Αντίθετα, η θάλασσα του Αιγαίου μας ενώνει. Σας ευχαριστώ. Εκπροσώπηση της Βουλής των Ελλήνων από τον Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Βασίλειο Υψηλάντη.
ο αναπληρωτής του Δημάρχου Καλλινίων, Αντιδήμαρχος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κύριος Ηλίας Τσέρος. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Καλλίνου, διοικητής του 542 Συντάγματος Ευζώνων Βελπινάκη, συνταγματάρχης πεζικού, κύριος Δημήτρης Λιβερέας. Ο έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Καλλίνου, κύριος Εμμανουήλ Μουσελής. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Νικόλαος Γαβαλάς. Εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης, κύριο Άγγελο Καλαθιανάκη. Εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τον πολιτευτή Δωδεκανήσου και πρώην βουλευτή κύριο Γεώργιο Κασάρα. Εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης, κύριο Μικέ Ζερούνη. Εκπροσώπηση της Ελληνικής Λύσης από τον πολιτευτή Δωδεκανήσου, κύριο Ιωάννη Γαβαλά. Ο λιμενάρχης Καλλίνου, αντιπλήρωτος λιμενικού σώματος, κύριος Θεόφιλος Τσακάρης. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Καλλίνου, αστυνόμος Α, κύριος Ευάγγελος Καραθάνος. Ο διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλλίνου, πλωτάρχης λιμενικού σώματος, κύριος Διονύσιος Φλάδης.
ο προϊστάμενος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, υποπυραγός κύριος Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κύριος Ιωάννης Νομικάριος. Ενός λεπτού σιγή. Όλοι σας θέλετε!